κατά Λουκά 22 και θα ξεκινήσουμε στο στίχο 31. Και ο Κύριος είπε: «Σίμωνα, Σίμωνα, δες, ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Αλλά εγώ δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και εκείνος είπε σε αυτόν: «Κύριε, είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο». Και εκείνος είπε: «Σε σένα λέω, Πέτρο, σήμερα ο πετεινός δεν θα λαλήσει πριν με απαρνηθείς 3 φορές ότι δεν με γνωρίζεις». Στον πίνακα έχουμε το κείμενο στα αρχαία ελληνικά για να το βλέπετε. Είμαστε εδώ και μερικές εβδομάδες στο μυστικό δείπνο. Αυτή είναι η νύχτα στην οποία προδόθηκε. Βρισκόμαστε μόλις μερικές ώρες πριν τον συλλάβουν. Υπάρχουν πολλά που υπόθηκαν και που έγιναν αυτή τη βραδιά. Και από όλα όσα είπε ο Ιησούς αυτή τη βραδιά, κάποια ήταν ιδιαίτερα λυπητερά. Μίλησε για κάποια πράγματα που θα γίνουν. Είπε κάποιες προφητείες για κάποια πράγματα που είναι ιδιαίτερα λυπητερά. Το πρώτο πράγμα το οποίο προφήτευσε, το οποίο ήδη το έχουμε δει στο κεφάλαιο 22, είναι ότι είπε: «Ένας από εσάς, ένας από τους 12, θα με προδώσει, θα με παραδώσει». Φυσικά μιλώντας για τον Ιούδα. Η δεύτερη προφητεία του, την οποία δεν την έχουμε δει στο κατά Λουκά, αλλά είναι στο κατά Μάρκο κεφάλαιο 14, είναι ότι λέει στους μαθητές του ότι απόψε όλοι σας θα σκανδαλιστείτε, όλοι σας θα φύγετε τρέχοντας, θα με εγκαταλείψετε. Ως εκπλήρωση της προφητείας του Ζαχαρία: «Θα πατάξω τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν». Και όντως αυτό έγινε. Όταν συλλάβανε τον Χριστό, όλοι οι μαθητές τρέξαν να κρυφτούν. Και τρίτον, έχουμε την προφητεία που λέει ο Χριστός στο κείμενό μας σήμερα, όπου λέει στον Πέτρο, τον βράχο, ότι θα τον απαρνηθεί 3 φορές. Οπότε ας κοιτάξουμε το κείμενο, στίχος 31. Και ο Κύριος είπε: «Σίμωνα, Σίμωνα». Όποτε βλέπετε ένα όνομα να επαναλαμβάνεται έτσι μέσα στη βίβλο, συνήθως είναι για να δοθεί έμφαση στο πάθος ή στη λύπη. Όπως όταν ο Ιησούς λέει: «Ω Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που σκοτώνεις προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνονται». Ή όπως ο Δαβίδ όταν είχε πεθάνει ο γιος του: «Ω Αβασαλόμ, ο γιος μου, ο γιος μου». Οπότε εδώ όταν διαβάζουμε «Σίμωνα, Σίμωνα», ξέρουμε ότι αυτό που επακολουθεί δεν θα είναι τόσο καλό. Δεν τον αποκαλεί Πέτρο. Ο Ιησούς τις περισσότερες φορές τον αποκαλεί Σίμωνα. Δεν τον λέει συνήθως Πέτρο. Και του λέει: «Ιδού, δες». Κάτι σημαντικό θα του πει τώρα. Θέλω να δώσεις προσοχή. Τι είναι? «Ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι». Εδώ πέρα ο Χριστός μιλάει στον Πέτρο, αλλά δεν λέει ο Σατανάς έχει ζητήσει μόνο εσένα συγκεκριμένα. Συμπεριλαμβάνει τον Πέτρο, αλλά μιλάει για όλους τους μαθητές. Απευθύνεται στον Πέτρο, αλλά μιλάει για ολόκληρο το σύνολο των μαθητών. Οπότε του λέει: «Σίμωνα, ο Σατανάς σας ζήτησε». Η αρχαία λέξη είναι εξιτήσατο. Βγαίνει από το εξ και το ετέο. Το ετέο είναι όπως λέμε ετώ, όπως λέμε κάνω αίτηση. Εντάξει, οπότε εδώ πέρα λέει ο Σατανάς έχει κάνει αίτηση για σας. Έχει ζητήσει για άδεια. Ο Σατανάς σας ζήτησε. Από ποιον? Σε ποιον πήγε και ζήτησε άδεια για τους μαθητές? Από τον Θεό, φυσικά. Το ξέρετε ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να σας αγγίξει αν δεν του το επιτρέψει ο Θεός. Και διαβάζω αυτό το στίχο και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, και μάλλον σας ήρθε και εσάς στο μυαλό, είναι το βιβλίο του Ιώβ. Να σας υπενθυμίσω στα γρήγορα το τι γίνεται στο βιβλίο του Ιώβ, μήπως δεν θυμόσαστε τις λεπτομέρειες. Ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος που έζησε πριν πολύ καιρό.
πρέπει να είσαι περίπου τον καιρό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ίσως και νωρίτερα από αυτούς. Οπότε μιλάμε για πάνω από 2000 π.Χ. Ήταν καλός και άγιος άνθρωπος, ακόμη και ο Θεός είχε πει ότι ήταν άμεμπτος και ευθύς και φοβόταν το Θεό και έμενε μακριά από το κακό. Επίσης ήταν πλούσιος άνθρωπος, είχε πάρα πολλά ζώα και γενικώς είχε πολύ καλή ζωή. Και μετά μας λέει στο βιβλίο του Ιώβ ότι υπήρχε ένα συμβούλιο στον ουρανό, όπου η γη του Θεού, μάλλον αναφέρεται στους αγγέλους, ήρθαν να παρασταθούν μπροστά στον Κύριο, και ήρθε επίσης και ο Σατανάς. Οπότε ο Θεός λέει στον Σατανά, από πού γυρνάς εσύ? Όχι ότι ο Θεός δεν ήξερε, απλά ξεκινάει τη συζήτηση. Οπότε ο Θεός λέει στον Σατανά, τι κάνεις εσύ? Και του λέει, έτσι απλά περπατάω ολόγυρα τη γη. Το οποίο φυσικά μας υπενθυμίζει την πρώτη επιστολή του Πέτρου, που λέει ότι ο Σατανάς περιτριγυρίζει σαν οριόμενο λιοντάρι ζητώντας ποιον να καταπιεί. Έτσι είναι ο Σατανάς, δεν περιτριγυρίζει τη γη για να κάνει καλό, την περιτριγυρίζει για να καταστρέψει ζωές. Οπότε ο Σατανάς του λέει, έτσι απλά περιτριγυρίζω τη γη. Και ο Θεός του λέει, έχεις βάλει το νου σου στο δούλο μου τον Ιώβ? Ξέρεις τον Ιώβ? Τον έχεις σκεφτεί τον Ιώβ? Και ο Σατανάς λέει, και βέβαια ξέρω τον Ιώβ και έχω βάλει το νου μου στον Ιώβ. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όποτε κοιτάζω τον Ιώβ, από όποια οπτική γωνία και να πάω για να του επιτεθώ, δεν μπορώ, επειδή έχεις βάλει ένα φράχτη γύρω του και δεν μπορώ να περάσω. Δεν μιλάμε για ένα φυσικό φράχτη εδώ πέρα, μιλάμε για κάτι το πνευματικό, αλλά ο Θεός δεν επέτρεπε στον Σατανά να αγγίξει τον Ιώβ. Οπότε ο Σατανάς λέει, θα ήθελα να επιτεθώ στον Ιώβ, αλλά δεν μπορώ επειδή δεν με αφήνεις. Οπότε βλέπουμε ότι αν ο Θεός δεν τον αφήσει, ο Σατανάς δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε ο Σατανάς πετάει μία πρόκληση στο Θεό και του λέει, αν αφαιρέσεις αυτό το φράχτη και με αφήσεις να τον πονέσω, θα σε καταραστεί. Ο Ιώβ δεν σε αγαπάει πραγματικά, δεν πιστεύει σε ένα πραγματικά. Κάνει πως σε αγαπάει. Ο μόνος λόγος που φαίνεται ότι σε αγαπάει είναι επειδή τον έχεις ευλογήσει και του δίνεις καλά πράγματα. Αλλά αν αφαιρέσουμε αυτά που έχει, θα σε βλασφημίσει κατάμουτρα. Αυτή είναι η πρόκληση. Και ο Θεός λέει, εντάξει, άκου θα κάνουμε. Θα αφαιρέσω εγώ το φράχτη και εσύ όρμα. Αλλά, τον ίδιο δεν θα τον αγγίξεις. Βάλε το χέρι σου πάνω σε όλα όσα έχει, αλλά δεν θα ακουμπήσει τον ίδιο. Ο Σατανάς λέει, εντάξει, και πηγαίνει και εντάξει, ξέρετε την ιστορία. Ο Ιώβ χάνει την επιχείρησή του, τα ζώα του, τους υπηρέτες του, πεθαίνουν τα παιδιά του, αλλά ο Ιώβ παραμένει πιστός. Ξαναγίνεται συμβούλιο πάνω στον ουρανό. Είναι εκεί ξανά ο Σατανάς. Ο Θεός του λέει, είδες, έκανες λάθος. Ακόμα με αγαπάει και ακόμα πιστεύει σε μένα, αν και έχει χάσει τα πάντα. Ο Σατανάς λέει, εντάξει σιγά, αφού δεν έχω αγγίξει τον ίδιο, τι τον νοιάζει, αφού ο ίδιος είναι ακόμα καλά. Τι τον νοιάζει, αλλά αν με αφήσεις να πονέσω τον ίδιο, θα σε βλασφημίσει. Ο Θεός λέει, εντάξει, θα σε αφήσω να τον αγγίξεις, αλλά δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Και ξέρετε την ιστορία, ο Σατανάς πηγαίνει και ο Ιώβ αρρωσταίνει και παραμένει πιστός. Αλλά αυτό στο οποίο προσπαθώ να δώσω έμφαση είναι ότι αρχικά ο Σατανάς δεν μπορεί να τον αγγίξει. Μετά ο Θεός του λέει, μπορείς να πας μέχρι αυτό το σημείο, αλλά όχι παραπάνω. Και μόνο μέχρι εκεί μπορεί να πάει ο Σατανάς, επειδή ο Θεός δεν τον αφήνει να πάει παραπέρα. Και μετά του λέει, εντάξει, μπορείς να πας λίγο παραπέρα, όχι περισσότερο. Μπορεί να κάνει μόνο αυτά που του επιτρέπει ο Θεός να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Θεός και ο Σατανάς είναι ισοδύναμοι. Πιστεύουν ότι απλά έχουμε το καλό και το κακό, τα οποία μάχονται μεταξύ τους και θα περιμένουμε μέχρι το τέλος για να δούμε τι θα γίνει. Λάθος, ψέμα, αίρεση. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Θεός μαζί με τον Σατανά είναι σε έναν αγώνα πάλης και μερικές φορές ο Θεός υπερισχύει και τον κρατάει τον Σατανά κάτω και τότε είναι που γίνονται καλά πράγματα. Αλλά μερικές φορές ο Σατανάς ψιλοϋπερισχύει και τον κρατάει έτσι κάτω και τότε είναι που γίνονται άσχημα πράγματα. Ψέμα, δεν ισχύει. Ο Θεός είναι ο δημιουργός. Ο Σατανάς είναι δημιούργημα. Ο Θεός είναι παντογνώστης, ο Σατανάς δεν είναι. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, ο Σατανάς δεν είναι.
δεν βρίσκονται καν στην ίδια κατηγορία. Για να το καταλάβετε, ο Σατανάς είναι σαν ένα σκυλί που είναι δεμένο. Δεν μπορεί να πάει πουθενά αν ο Θεός δεν τον αφήσει. Οπότε, αυτό που είχε γίνει στον Ιώβ, που ο Σατανάς τον ήθελε για να τον δοκιμάσει, για να δείξει ότι δεν ήταν πραγματικός πιστός, ξαναγίνεται τώρα στο κείμενό μας. Έχουμε την ιδέα ότι έγινε μόνο μια φορά με τον Ιώβ, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει πολλές φορές. Ο Σατανάς σας ζήτησε, εσάς, τους μαθητές. Τώρα, πριν προχωρήσουμε, επειδή έχουμε ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να σκεφτούμε για αυτό το στίχο, μπορεί να μου πείτε μισό λεπτό. Θα φανταζόταν κανείς ότι αν πήγαινε ο Σατανάς στο Θεό και του έλεγε «Θέλω άδεια να επιτεθώ σε ένα από τα παιδιά σου», φανταζόταν κανείς ότι ο Θεός θα έλεγε «Όχι βέβαια, γιατί να σε αφήσω να κάνεις κάτι τέτοιο». Όμως, και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι ο Θεός λέει «Εντάξει, κάντο». Το κάνει με τον Ιώβ και το κάνει πάλι εδώ πέρα με τους μαθητές. Αφήνει τον Σατανά να τους επιτεθεί και αυτοί όλοι φεύγουν, όλοι τον εγκαταλείπουν αυτή τη βραδιά. Οπότε γιατί θα επέτρεπε ο Θεός στο Σατανά να κάνει κάτι τέτοιο? Και αν είναι να κάνουμε αυτή την ερώτηση, μπορούμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη ερώτηση. Γιατί ο Θεός να επιτρέπει στον Σατανά να κάνει οτιδήποτε? Και αν είναι να κάνουμε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν ρωτάμε απλώς γιατί ο Θεός δεν καταστρέφει τον Σατανά μια και καλή, αφού έχει τη δύναμη να το κάνει? Ποιος νομίζετε ότι δίνει ζωή στον Σατανά? Το έχετε σκεφτεί? Δεν είναι αυτάρκης, αυτοσυντήρητος, είναι δημιούργημα. Οπότε γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί επιτρέπει ο Θεός στον Σατανά να κάνει αυτά που κάνει? Και πιστεύω η απάντηση είναι εξής. Επειδή στην τελική, με αυτόν τον τρόπο θα έχει επιφέρει το μεγαλύτερο καλό στο λαό του. Μέσα από τις στεναχώριες και τα βάσανα, βλέπουμε τις αδυναμίες μας, βλέπουμε τις αποτυχίες μας, βλέπουμε την απελπισμένη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και έτσι θα πλησιάσουμε περισσότερο στον Θεό. Δεν θέλω να σας δείξω ένα κείμενο. Θέλω να το δείτε ήδη, οπότε παρακαλώ πηγαίνετε στο Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Να σας δώσω γρήγορα το γενικό πλαίσιο. Ο Παύλος μιλάει για ένα όραμα το οποίο είχε, όπου βασικά ο Θεός τον πήγε επάνω στον Παράδεισο. Ωραία. Και λόγω αυτού του μεγάλου οράματος και γενικώς λόγω των πολλών αποκαλύψεων και των προνομίων που έχει δώσει ο Θεός στον Παύλο, υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει ο πειρασμός ότι ο Παύλος μπορεί να καυχηθεί, ο Παύλος μπορεί να περηφανευτεί, ο Παύλος μπορεί να αρχίσει να υπεριψώνει τον εαυτό του. Τα λέει, είμαι ο μεγάλος Απόστολος Παύλος. Εγώ έχω δει οπτασίες του Παραδείσου. Εγώ έχω κάνει θαύματα. Εγώ έχω αναστήσει νεκρούς. Εγώ, ο Απόστολος Παύλος, έγραψα τη μισή Καινή Διαθήκη. Οπότε, για να τον κρατήσει ταπεινό, κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 12, στίχος 7. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει «Και για να μην υπερηφανεύομαι εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων, μου δόθηκε ένας σκόλοπας στη σάρκα, ένας άγγελος του Σατανά, για να με ραπίζει, να με χαστουκίζει, να με χτυπάει. Για να μην υπερηφανεύομαι». Το ξαναλέει, δεύτερη φορά. Και έτσι, για να μείνω ταπεινός, μου δόθηκε ένα σκόλοπα στη σάρκα, κάποιο είδος πόνου στο σώμα του, για να υπενθυμίζει στον Παύλο, είσαι άνθρωπος, δεν είσαι Θεός, είσαι άνθρωπος, είσαι αδύναμος. Και κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 8. Για το ζήτημα αυτό παρακάλεσα τον Κύριο 3 φορές για να απομακρυνθεί από μένα.
και μου είπε: «Αρκεί σε σένα η χάρη μου. Μέσα σε αδυναμία η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια. Με βαθύτατη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ περισσότερες αδυναμίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στεναχώριες για χάρη του Χριστού. Επειδή όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός». Τι σημαίνει αυτό, όταν είμαι αδύναμος είμαι δυνατός, τι σημαίνει αυτό? Λέει, όταν καταλαβαίνω την αδυναμία μου, όταν θυμάμαι ότι είμαι απλά άνθρωπος, ότι είμαι απλά σκόνη. Είμαι εδώ σήμερα, αλλά μπορεί αύριο να έχω φύγει. Είμαι σαν χορτάρι που ξεραίνεται και πεθαίνει. Είμαι απλώς ένας άνθρωπος. Δεν είμαι ο Θεός. Είμαι αδύναμος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τον Θεό. Και όταν φτάσω σε σημείο να το καταλαβαίνω αυτό, τότε είναι που θα στηριχτώ στο Θεό που είναι παντοδύναμος. Και θα έρθω κοντά του. Οπότε όταν αυτός ο σκόλοπας στη σάρκα, ο άγγελος του Σατανά τον τσιγκλάει, του υπενθυμίζει: «Ταπεινό σου, πλησίασε στον Θεό». Τότε μου φαίνεται ότι ο λόγος που ο Θεός επιτρέπει στον Σατανά να κάνει αυτά που κάνει είναι για να φέρει τον λαό του μέσα από τις στεναχώριες πιο κοντά στον εαυτό του, όπως με τον Ιώβ. Και αυτό θα γίνει και με τους μαθητές εδώ. Παρακαλώ, επιστρέψε στο Λουκά, κεφάλαιο 22. Πίσω στο στίχο 31 λέει: «Σίμωνα, Σίμωνα, δες ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι». Θέλει να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Τι σημαίνει αυτό? Στο στίχο 32 λέει: «Αλλά εγώ δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου». Οπότε φαίνεται ότι αυτό το κοσκίνισμα σαν το σιτάρι έχει κάτι να κάνει με τον Σατανά να προσπαθεί να κάνει την πίστη τους να εκλείψει. Αλλά ο Ιησούς λέει: «Αλλά εγώ δεήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου». Αλλά τι είναι αυτό το κοσκίνισμα εδώ πέρα που αναφέρει, μιλάει σαν σιτάρι? Θερίζεις, παίρνεις αυτά που έχεις και τα βάζεις στο κόσκινο και αρχίζεις και το ταρακουνάς. Το ταρακουνάς δυνατά για να διαχωρίσεις το καλό το πράγμα από αυτά που δεν θέλεις. Οπότε λέει εδώ πέρα ότι ο Σατανάς θα πάρει τους μαθητές και θα τους περάσει από μια μεγάλη δοκιμασία. Θα τους ταρακουνήσει για να δει ποιοι είναι οι πραγματικοί πιστοί. Όπως έκανε και με τον Ιώβ. Είναι αληθινός πιστός? Ας τον δοκιμάσουμε να δούμε αν θα παραμείνει πιστός. Και αυτό κάνει και στους μαθητές εδώ. Αλλά αυτό φέρνει ένα άλλο ερώτημα. Δεν ξεφύγουμε ποτέ από αυτό το στίχο. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που σκεφτόμουν αυτή την εβδομάδα, που νομίζω πρέπει να απαντηθεί. Μπορεί να μου πείτε: «Νίκο, εμείς έχουμε ακούσει που διδάσκεις ότι αν ο Θεός σώσει έναν άνθρωπο, θα τον κρατήσει σωσμένο. Ότι η σωτηρία είναι το έργο του Θεού, άρα δεν μπορείς να χάσεις τη σωτηρία σου». Σωστά. Η Βίβλος διδάσκει ότι η σωτηρία είναι το έργο του Θεού. Η σωτηρία είναι δώρο του Θεού. Η πίστη είναι δώρο του Θεού. Η μετάνοια είναι δώρο του Θεού. Είναι κάτι που ο Θεός κάνει σε σένα, δεν είναι κάτι που κάνεις εσύ. Και αφού είναι ο Θεός που εκτελεί το έργο της σωτηρίας, άμα τη χάναμε, αυτό θα σημαίνει ότι ο Θεός απέτυχε. Ένας πραγματικός πιστός δεν μπορεί να χάσει σωτηρία του. Ένας πραγματικός πιστός που έχει αιώνια ζωή, που έχει αναγεννηθεί, δεν μπορεί να τη χάσει. Οπότε εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Αν είναι αλήθεια ότι ένας χριστιανός δεν μπορεί να χάσει την πίστη του, μιας και είναι πίστη που του έχει δοθεί από τον Θεό, αν ισχύει ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να χάσει την πίστη του, γιατί κάθεται και προσπαθεί ο Σατανάς? Γιατί ο Σατανάς χάνει το χρόνο του προσπαθώντας να κάνει την πίστη των μαθητών να αποτύχει, όταν δεν μπορεί να αποτύχει? Γιατί ασχολείται? Γιατί προσπαθεί να κάνει την πίστη τους να εκλείψει, όταν αυτό δεν πρόκειται να γίνει? Να σας πω, η απάντηση είναι η εξής. Ο Σατανάς δεν ξέρει τις καρδιές μας. Ο Σατανάς δεν ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί πιστοί. Ο Σατανάς δεν ξέρει ποιοι είναι οι εκλεκτοί. Μόνο ο Θεός ξέρει, μόνο ο Θεός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε όπως και με εμάς, εγώ μπορώ να έχω ένα φίλο που εγώ πιστεύω ότι είναι χριστιανός. Λόγω της συμπεριφοράς του, λόγω της ομιλίας του, πιστεύω ότι είναι χριστιανός. Τον αποκαλώ αδελφό.
αλλά δεν ξέρω 100% την καρδιά του. Μπορεί σε 10 χρόνια από τώρα να μάθουμε ότι ήταν ο μεγαλύτερος υποκριτής του κόσμου. Δεν ξέρουμε. Μόνο ο Θεός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Είναι όπως με τον Ιούδα. Όλοι νόμιζαν ότι ο Ιούδας ήταν χριστιανός, εκτός από τον Χριστό. Όλοι νόμιζαν ότι ο Ιούδας ήταν χριστιανός. Επί 3,5 χρόνια έλεγαν είναι δικός μας και στο τέλος φάνηκε ότι δεν ήταν. Οπότε εμείς δεν ξέρουμε τις καρδιές των ανθρώπων και ούτε και ο Σατανάς τις ξέρει. Μόνο ο Θεός τις ξέρει. Οπότε ο Σατανάς λέει αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται πως είναι χριστιανοί. Ας τους δοκιμάσουμε. Δοκίμασα τον Ιούδα και κατέρευσε. Κυνήγησα τον Ιούδα και έπεσε εύκολα. Ας κυνηγήσουμε τους άλλους 11 τώρα. Να δούμε πόσοι από αυτούς είναι πραγματικοί χριστιανοί. Βλέπετε. Οπότε ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε. Ο Ιησούς λέει ο Σατανάς σας ζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Τώρα σε αυτό το σημείο, με όλα τα προηγούμενα που έχουμε των μαθητών, με όλα αυτά που έχουν πει και με όλες τις αποτυχίες τους, δεν φαίνεται πως έχουν και μεγάλη ελπίδα να τα καταφέρουν αν είναι να τους κυνηγήσει ο Σατανάς. Αλλά εδώ είναι το κλειδί. Εδώ είναι η λύση. Στίχος 32. Ο Ιησούς λέει, αλλά εγώ δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Αχα. Εγώ δεήθηκα για σένα. Τώρα μιλάει συγκεκριμένα στον Πέτρο. Εγώ δεήθηκα περί σου. Όχι ημάς, όπως είπε πριν. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσευχήθηκε για τους υπόλοιπους και άμα διαβάσει το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 17, όντως προσευχήθηκε για τους άλλους. Αλλά εδώ πέρα συγκεντρώνει την προσοχή του στον Πέτρο, επειδή ο Πέτρος είναι αυτός που θα μπει σε μεγάλους μπελάδες απόψε. Και μάλιστα θα τον αρνηθεί 3 φορές. Οπότε μιλάει σε αυτόν συγκεκριμένα. Του λέει, εγώ δεήθηκα για σένα, προσευχήθηκα για σένα, ώστε η πίστη σου να μην εκλείψει. Φανταστείτε τον ήλιο ή το φεγγάρι και γίνεται έκλειψη. Λέει, προσευχήθηκα για να μην εκλείψει η πίστη σου, για να μην σβήσει εντελώς. Επειδή η πίστη του όντως θα αντιμετωπίσει μια πολύ σκληρή δοκιμασία. Επειδή ο Πέτρος θα σκοντάψει πολύ. Αλλά προσευχήθηκα η πίστη σου να μην σβήσει, να μην χαθεί. Όπως γνωρίζουμε, ο Πέτρος όντως μετανόησε, όντως επέστρεψε. Ο Πέτρος ήταν πραγματικός χριστιανός. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Πώς και επέστρεψε ο Πέτρος. Σε αντίθεση με τον Ιούδα που απλά πήγε και αυτοκτόνησε. Πώς και ο Πέτρος επέστρεψε. Ήταν επειδή ήταν δυνατός. Επειδή ήταν ευράχος. Επειδή είναι σκληρός και αντέχει. Όχι. Επειδή ο Ιησούς δεήθηκε γι' αυτόν. Γι' αυτό μπόρεσε και επέστρεψε. Και πρέπει να μου πείτε σιγά. Και αν δεν απαντηθούν οι προσευχές του Ιησού. Αφού εγώ προσεύχομαι συνέχεια, Νίκο. Και ο Θεός δεν μου απαντάει. Μπορεί να μην απαντήσει ούτε στον Ιησού. Μισό λεπτό. Ξέρετε κάτι. Πολλές φορές, όταν ο Θεός δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε, νομίζουμε ότι ο Θεός δεν απαντάει στις προσευχές μας. Αυτό δεν ισχύει. Το όχι είναι απάντηση. Μπορεί να μου έρθει κάποιος και να μου πει, πάμε να κάνουμε αυτό. Και να πω όχι. Αυτό είναι απάντηση. Μπορώ να πω ναι, ας το κάνουμε ή όχι να μην το κάνουμε. Κάποιες φορές ο Θεός μας λέει, εντάξει, θα το κάνουμε. Άλλες φορές ο Θεός λέει, όχι, δεν θα το κάνουμε. Άλλες φορές λέει, όχι τώρα, αργότερα. Εντάξει. Έτσι γίνεται με εμάς. Μερικές φορές πάμε προσευχόμαστε στο Θεό για κάτι και δεν μας το γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί μας λέει όχι ο Θεός? Ο λόγος είναι ότι είμαστε αμαρτωλά πλάσματα οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι καλύτερο για μας και μερικές φορές ζητάμε για πράγματα τα οποία θα αποδεικνύονταν καταστροφικά και αυτό ο Θεός μας λέει όχι, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό επειδή είναι πιο σοφός από εμάς. Αλλά ακούστε τι γίνεται με τον Χριστό. Ο Χριστός, το θέλημα του Χριστού και το θέλημα του Πατρός είναι τελείως ευθυγραμμισμένα. Ο Ιησούς δεν θέλει κάτι διαφορετικό από τον Πατέρα. Ό,τι θέλει ο Πατέρας το θέλει και ο Ιησούς. Οπότε όταν ο Ιησούς προσεύχεται, πάντα παίρνει αυτό για το οποίο ζήτησε, επειδή πάντα προσεύχεται με το θέλημα του Θεού. Οπότε όταν ο Ιησούς προσεύχεται για τον Πέτρο, ο Πατέρας λέει, ναι, μην ανησυχείς, θα τον κρατήσουμε. Δεν θα χάσει την πίστη του. Αν ο Ιησούς προσευχηθεί για σας να μην χάσετε την πίστη σας, δεν θα τη χάσετε.
Και αυτό όχι επειδή υπάρχει κάποια δύναμη μέσα σε εσάς. Ο Πέτρος δεν επέστρεψε λόγω κάποιας δύναμης που είχε μέσα του, επέστρεψε λόγω της δύναμης του Θεού. Κοιτάξτε, εγώ δεν έσωσα τον εαυτό μου, ο Θεός με έσωσε. Εγώ δεν μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου, δεν έχω τη δύναμη να κρατήσω τον εαυτό μου σωσμένο, ο Θεός πρέπει να με συντηρήσει. Αν μπορούσα να χάσω τη σωτηρία μου θα την έχανα. Όλοι μας θα τη χάναμε. Αλλά ευτυχώς, όπως λέει προς Φιλιππισίους κεφάλαιο 1 στίχος 6, εκείνος, ο Θεός, που άρχισε σε εσάς ένα καλό έργο, εκείνος θα το αποτελειώσει. Η σωτηρία είναι έργο του Θεού, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μ' αρέσει που ο Ιησούς λέει, «Δεήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου, και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, όχι αν επιστρέψεις, θα δεηθώ και θα δούμε τι θα γίνει». Όχι, λέει, «Δεήθηκα για σένα και όταν επιστρέψεις», επειδή θα γίνει, στα σίγουρα, όταν επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Και σίγουρα όλοι μπορούμε να ενδυναμωθούμε από την ιστορία του Πέτρου, βλέποντας τη χάρη του Θεού και τη συγχώρεση του Θεού, καθώς επαναφέρει τους ανθρώπους. Να δούμε στα γρήγορα τους άλλους δύο στίχους που έχουν απομείνει. Στίχος 33. Και εκείνος είπε σε αυτόν, «Κύριε, είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο». Αχ, ο Πέτρος. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Πέτρος ήταν ειλικρινής εδώ. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Πέτρος αυτή τη στιγμή νομίζει ότι λέει κάτι λάθος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πέτρος πραγματικά πιστεύει αυτό που λέει. Αλλά νομίζω η φράση κλειδί, που ίσως ο ίδιος ο Πέτρος δεν κατάλαβε καν ότι είπε, είναι όταν λέει, «Κύριε, είμαι έτοιμος να πάω μαζί σου, αν είσαι εσύ μαζί μου. Αν είμαι μαζί σου, είμαι διατεθειμένος να πάω στη φυλακή και στο θάνατο». Μα αυτή την ίδια νύχτα, και θα το διαβάσουμε στο κεφάλαιο 22, αυτή την ίδια νύχτα, όταν έρχονται να συλλάβουν τον Ιησού, τι κάνει ο Πέτρος? Αρπάζει το σπαθί και αρχίζει και βαράει και κόβει το αυτί ενός ατόμου. Το θυμάστε? Και πιστέψτε με, δεν προσπαθούσε να του κόψει το αυτί. Πήγαινε για το κεφάλι. Εντάξει. Δηλαδή, ο Πέτρος είναι διατεθειμένος να πολεμήσει για τον Χριστό. Το πρόβλημα είναι όταν φεύγει ο Ιησούς και ο Πέτρος έχει μείνει μόνος του και είναι, «Ω, χαμάν, τώρα θα κάνουμε». Και ο Ιησούς του λέει στο στίχο 34, και εκείνος είπε, «Σε σένα λέω, Πέτρο», εδώ τον λέει Πέτρο, «σήμερα ο πετεινός δεν θα λαλήσει πριν με απαρνηθείς 3 φορές ότι δεν με γνωρίζεις». Και δεν θα πούμε πολλά γι' αυτό, θα το δούμε να ξεδιπλώνεται καθώς προχωράμε στο κεφάλαιο 22. Όπου καλά, είμαστε στο κεφάλαιο 22 πάνω από ένα μήνα τώρα και δεν το βλέπω να τελειώνουμε σύντομα. Αλλά για να κλείσουμε, θέλω να πω το εξής. Για να κλείσουμε, ο Πέτρος λέει, «Είμαι διατεθειμένος να πεθάνω για σένα. Είμαι έτοιμος να πάω στη φυλακή και στο θάνατο για σένα, Ιησού». Αλλά ποιο ήταν το πρόβλημα? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Στον Ιερεμία κεφάλαιο 17 λέει, «Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη». Να το ξαναπώ. «Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη». Και το πρόβλημα είναι ότι ο Πέτρος δεν καταλάβαινε την ίδια του την καρδιά. Σκεφτόταν, «Εντάξει, είμαι αρκετά δυνατός. Αντέχω». Και κοιτάξτε, είναι καλό να αποφασίσετε στο μυαλό σας και στην καρδιά σας να ακολουθήσετε τον Χριστό. Ελπίζω ο καθένας από εμάς να μπορεί να πει, «Εγώ ακολουθάω τον Χριστό. Δεν με νοιάζει να με βάλουν στη φυλακή, δεν με νοιάζει να με σκοτώσουν. Εγώ ακολουθάω τον Χριστό. Δόξα τω Θεώ και αλληλούια αν είστε έτσι». Αλλά να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνοι σας. Δεν έχουμε τη δύναμη από μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού να μας διατηρήσει για να παραμείνουμε πιστοί. Η πίστη είναι δώρο του Θεού. Είναι δοσμένη από τον Θεό. Ο Ιησούς είπε, «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Οπότε αυτό ας το θυμόμαστε. Θα ήθελα να τελειώσω με αυτά τα λόγια,
που εμένα τουλάχιστον μου δίνουν κουράγιο όταν τα διαβάζω. Είναι στο τέλος της επιστολής του Ιούδα. Έτσι τελειώνει την επιστολή του, μια δοξολογία. Λέει σε αυτόν, στο Θεό, σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει από κάθε πτώση. Όχι δόξα σε εσάς, λες και μπορείτε να φυλάξετε τον εαυτό σας. Δόξα στον Θεό που μπορεί να σας φυλάξει από κάθε πτώση και να σας στήσει μπροστά στη δόξα Του χωρίς ψεγάδι με αγαλίαση. Στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχική δύναμη και εξουσία, και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Αμήν.